Γεια σας Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Σας ενοχλεί αυτή η πρεμούρα που εκδηλώνεται τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να διασωθούν άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, με την έννοια ότι απειλήθηκε με διάλυση η δική σας κοινοβουλευτική ομάδα πριν από καιρό? Και η απάντηση που δίνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν τους ρωτάμε γι' αυτό είναι ότι έχει άλλα χαρακτηριστικά η απειλή για το κόμμα του κυρίου Λεβέντη, γιατί εδώ λένε ότι έχουμε μια αλλαγή στην θεώρηση των πραγμάτων, όπως είπε και ο πρόεδρος της Βουλής από τους βουλευτές, και δεν πρέπει να τους στερήσουμε αυτό το δικαίωμα. Εμείς στην Ένωση Κεντρών έχουμε δεχθεί σε αυτή τη θητεία της Βουλής ένα κύμα αποστασιών. Έχει αποστατήσει ο κύριος Κατσιαντώνης στη Λάρισα, έχει αποστατήσει ο κύριος Καράς που είναι στο ΠΑΣΟΚ, ο Κατσιαντώνης πήγε στη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Μεγαλογονόμου που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, και ο τέταρτος βουλευτής είναι αυτός ο Φωκάς που τον πήρε ο κύριος Καμένος. Καμένος, ο κύριος Καμένος. Άλλην, δεν είχαμε άλλη ιστορία και δεν είχαν αυτές οι ιστορίες οι τέσσερις δεν είχαν σχέση με τα τελευταία γεγονότα. Τα τελευταία γεγονότα δεν μας επηρέασαν. Δεν μας επηρέασαν τα τελευταία γεγονότα. Άλλο λέω, εδώ βλέπουμε μια πρεμούρα που η Νέα Δημοκρατία, και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, τη συνδέει με τον εκβιασμό του Καμένου, τώρα δεν είναι και ωραία λέξη, αλλά απειλεί ότι θα μιλήσει αν του διαλύσουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Στην περίπτωση του Θοδωράκη βλέπουν οι άλλες αντιπολιτεύσεις έναν άνθρωπο που στήριξε με τις ψήφους που έδωσε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Βλέπουν λοιπόν μια συναλλαγή, ας το πω έτσι, ας μου πούμε, εκβιασμό. Ενώ ναι, δεν έδειξαν την ίδια πρεμούρα να διασώσουμε αλλαγή κανονισμού της Βουλής τη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα. Μας μισούν όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Βαριά λέξη εμάς, και αυτή. Όχι, μα αλήθεια είναι. Γιατί τους χαλάτε τη σούπα, και, τι και γίνεται? Ο Τσίπρας, γιατί εμείς λέμε αλήθειες, η Ένωση Κεντρών, ζητούμε μείωση του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 150, μείωση των μετακλητών υπαλλήλων όλων των κομμάτων. Ζητούμε στις προσλήψεις να υπάρχουν αυστηρά μόρια, να μην κάνει διορισμούς η κάθε κυβέρνηση, αλλά μόνο με τυφλό και αντικειμενικό τρόπο να γίνονται οι προσλήψεις ανάλογα με τα μόρια που έχει κάθε Έλληνας, η κάθε ελληνική οικογένεια. Ζητάμε κάποια πράγματα τα οποία θα αναμόρφωναν. Ζητάμε στις μεγάλες συμβάσεις πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ να μπαίνει εισαγγελέας διακληρώσεως από το Σώμα των Εισαγγελών Εφετών, ώστε να αποφεύγονται οι μίζες και τα λαδώματα. Ζητούμε να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα κέρδη των επιχειρήσεων, που είναι ένα μέτρο που ούτε το ΚΚΕ δεν τολμάει να το δεχθεί, που το έφερε στην Ελλάδα ο Αριστόβουλος Πετσετάκης, ένας βιομήχανος παλαιός που δεν ζει, που από μια επιχείρηση 13 ατόμων είχε κάνει μια επιχείρηση 4.000 ατόμων πρωτοποριακή για την Ευρώπη, γιατί είχε βάλει στο τέλος του χρόνου να παίρνει και ο εργαζόμενος ένα μέρισμα από το προϊόν της παραγωγής, από το προϊόν του μόχθου. Ζητάμε κάποια πράγματα, κύριε Σωτήρη μου, τα οποία κανένα κόμμα δεν τα θέλει. Τα άλλα κόμματα είναι συμβατικά. Άρα τους χαλάτε τη σούπα, να το πούμε λαϊκά. Ναι, και γι' αυτό λοιπόν και ο Μητσοτάκης έχει πέσει πάνω μας να μας φάει, και ο κύριος που έλεγε προηγουμένως εκεί της Νέας Δημοκρατίας, είδατε την αυτοδυναμία, έτριβε τα σαγόνια του να γυρίσει η παράταξή του αυτοδύναμη, η εξουσιομανία. Αυτό ενώνει τη δεξιά, να γυρίσει πάλι στους διορισμούς, στη διαφθορά, σε όλα αυτά που ήξερε, θαλασσοδάνεια. Αυτά ήταν που χαρακτήριζαν τη δεξιά. Ποιος να τους εμπιστευτεί ότι τώρα η Νέα Δημοκρατία θα είναι καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν? Μάλιστα. Λοιπόν, και ο κύριος Τσίπρας μας απογοήτευσε, διότι ενώ είπε στην αρχή
ότι θα μελετήσει τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών. Τελικά υιοθέτησε μια οικονομική πολιτική ίδια με τους Σαμαρά. Διορισμοί, ρουσφέτια και τώρα ακόμη θέλει να διορίσει 30.000 ανθρώπους στο δημόσιο. Ξυλώνει το πουλόβερ τώρα. Συνέχεια όλο στη Βουλή ακόμη και σήμερα φέρνουν τροπολογίες να μονιμοποιήσουμε συμβασιούχους, να βάλουμε διοικητικά συμβούλια σε εταιρείες φαντάσματα. Όλο επινοεί θέσεις για να διορίσει ημέτερους ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή ενώ επαγγέλλεται τον αναμορφωτή, έγινε και αυτός ένας δεξιός άριστος, ίδιος με τους Καραμαλίδες, τους Μητσοτάκηδες, τους Σιμίτιδες και όλους αυτούς. Μάλιστα. Παρότι δεν θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη Μεγάλο Οικονόμου, αλλά είδα ένα ακόμη περιστατικό σήμερα το πρωί με βουλευτή σας, ναι, τον κύριο Γεωργιάδη στην Βουλή. Τι περίπτωση είναι αυτή της κυρίας Μεγάλο Οικονόμου? Έτσι συμπεριφερόταν όταν... και όσο ήταν μαζί σας η κυρία Μεγάλο Οικονόμου ή τώρα? Όχι βέβαια. Όταν ήρθε, έχει αυτά... όταν ήρθε να μπει στα ψηφοδέλτια ήταν σεμνή, μιλούσε ελάχιστα, ήρθε με ένα εικόνισμα της Παναγίας. Έκατσε για ένα διάστημα σωστή και μετά έβγαλε έναν άλλο εαυτό. Εγώ δεν την αναγνωρίζω δηλαδή. Αν είχα ένα βίντεο πώς ήρθε και πώς κατέληξε, εδώ πραγματικά βλέπεις ότι δεν μπορείς να προβλέψεις πώς εξελίσσεται ένας άνθρωπος. Δεν μπορείς να προβλέψεις, γιατί μου λένε «Καλά, πώς την έβαλες?» Κρίνοντας από τη σημερινή εικόνα. Σας λέγω, αν είχα ένα βίντεο με τις υποκλήσεις που έκανε, τη σεμνότητα με την οποία μίλαγε. Μα αν μου λέτε ότι ήρθε στο γραφείο σας με μια εικόνα, καταλαβαίνουμε ότι... Ναι, από τα κύθυρα. Ήρθε, εν πάση περιπτώσει, με ένα άλλο προφίλ από αυτό που συναντούμε σήμερα και έχει... τελείως άλλο. Και παρασύρθηκα. Πώς έβαλε κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχε βάλει για δήμαρχο στη Χαλκιδόνα αυτόν που έκανε την εταιρεία δολοφόνων. Μάλιστα. Τον ήξερε ότι θα εξελιχθεί έτσι? Είδε την εικόνα την αρχική. Μετά υπάρχει άλλη εικόνα στη συνέχεια. Μετά η άλλη Παπακώστα. Ήταν επί 20 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία. Φανταζότανε ο Σαμαράς ή ο Μητσοτάκης ότι θα εξελιχθεί έτσι και θα πάει να γίνει υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το νομίζω. Ο Παναγούλης. Τον έχει ο Τσίπρας τώρα, είναι μέσα στη Βουλή, έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Κυκλοφορεί και αυτός ανεξάρτητος. Αν μπορείς να προβλέψεις του άλλου την συμπεριφορά, προφανώς δεν θα τον έβαζες. Αυτό πάθαμε με την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Δεν θέλω να την κατηγορήσω, δεν σχολιάζω ενέργειες βουλευτών, αλλά ειλικρινά την βλέπω πώς συμπεριφέρεται τώρα και δεν πιστεύω ούτε εγώ στα μάτια μου. Πώς έκανα τέτοιο λάθος. Το ομολογώ δημοσίως. Λέω, εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης δεν πρόδωσα σε τίποτα τον ελληνικό λαό. Με πλησίασαν άνθρωποι για να υποφεληθούν και να βγουν βουλευτές. Και με εξαπάτησαν, να το πω έτσι. Τι να πω. Μάλιστα. Πάμε στην επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία. Ο Πάγκαλος είπε κάτι βαρύ, ότι έπρεπε να γυρίσει πίσω γιατί του πιάσαν τον ποπό. Θα το πω. Είναι έτσι, νιώθετε? Ο Πάγκαλος. Ναι. Καλά, και ο Πάγκαλος τώρα μιλάει να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Είναι και αυτός μια κατάσταση, αν μου επιτρέψετε, που δεν είναι φυσιολογική. Υποδεικνύει, παρότι είναι ευεργετημένος από το ΠΑΣΟΚ, υποδεικνύει στον κόσμο να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Είναι και αυτό ένα είδος που ο κόσμος σας το κρίνει. Ο Πρωθυπουργός πήγε εκεί. Εγώ τι φοβάμαι, ότι άκουσε τις αξιώσεις της Τουρκίας και δόθηκε άλλη μια φορά η ευκαιρία στον Ερντογάν να απαριθμίσει την ατζέντα των αξιώσεών του. Μάλιστα. Και εμείς κάτσαμε και τον ακούσαμε. Αυτό είναι κακό, γιατί καταγράφεται, αρχαιοθετείται η κάθε δημόσια συνάντηση κορυφής και αύριο σε ένα δικαστήριο διεθνές μπορεί να παρουσιάσει η Τουρκία και να πει εγώ σας τα είχα θέσει τότε και να παρουσιάσει αυτές τις συναντήσεις. Το λέτε και για αυτό το ζήτημα που συνέδεσε, ενώ δεν έχει να κάνει με τις διμερείς σχέσεις, την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής στη Χάλκη
με την εκλογή των μουφτίδων, πέρα από το ότι είπε ότι είναι δική μας, ότι είναι ομογενής κλπ. Η λειτουργία της σχολής της Χάλκης είναι ένα δικαίωμα της χριστιανοσύνης. Ενώ η εκλογή των μουφτίδων που θέλει ο Ερντογάν θέλει να δημιουργήσει θέμα ανεξαρτητοποίησης στον Εύρο. Θέλει να δημιουργήσει θέμα ζωτικής παρουσίας των Τούρκων στο Αιγαίο, στον Εύρο. Είναι σημαντικό. Άλλο να λειτουργήσει μια σχολή θεολογική που λειτουργεί σε όλο τον κόσμο από μια χώρα φιλήσχη όπως η Ελλάδα που δεν τρέφει βλέψεις, και άλλο να πιάει ο Ερντογάν και να λέει βγάλτε μουφτί αυτόν, βγάλτε, και να γίνονται εκλογές, και μετά οι μουφτίδες, επειδή έχουν και δικαιώματα να είναι και δικαστές, δεν είναι μόνο οι Τούρκοι μουφτίδες, αυτοί οι μουσουλμάνοι μάλλον μουφτίδες, συγγνώμη, δεν είναι Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι μουφτίδες έχουν και δικαστικές εξουσίες. Μετά μπορεί να ζητούν ανεξαρτητοποίηση του Εύρου. Μάλιστα. Η Τουρκία είναι κακόπιστη. Προσέρχεται ως καλόπιστος εταίρος. Χαϊδεύει μεν, αλλά έχει και τα δόντια έτοιμα να σε δαγκάσει. Μάλιστα. Ως προς την υποστήριξη του αιτήματος της Τουρκίας να εξυγχρονιστεί η Τελωνιακή Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, συμφωνείτε? Γιατί όλοι λένε ότι είναι ένας προθάλαμος για την είσοδο στην ευρωπαϊκή οικογένεια της Τουρκίας, η αναβάθμιση της Τελωνιακής Σύνδεσης. Εμείς στην Ένωση Κεντρών δεν είμαστε αντίθετοι με το να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να ασπαστεί το κεκτημένο της Ρώμης και τα ευρωπαϊκά κεκτημένα. Αν μπει ως ταραχοποιός, θα είναι διαλυτικό στοιχείο. Αν πρόκειτο για ένα φυσιολογικό κράτος, δεν θα είχε κανείς αντίρρηση. Θέλουμε το καλό της, θέλουμε την οικονομική της ανέλυξη, θέλουμε την πρόοδο του λαού της. Αλλά εδώ βλέπεις ότι έχεις να κάνεις με μια χώρα που απειλεί με εξορίξεις παράνομες, γκριζοποιεί νησιωτικές περιοχές, αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Έχεις να κάνεις με μια χώρα αλλιέν επικίνδυνη. Σας ενόχλησε η επικήρυξη των Τούρκων? Πώς? Ολοκληρώστε, Πρόεδρε, και θα βάλω μετά το ερώτημα. Ναι, ο Γεώργιος Μαύρος ήταν πάντα αντίθετος με συναντήσεις κορυφής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, γιατί εξελίσσονταν σε τι? Στο να θέτει η Τουρκία τις αξιώσεις της και η Ελλάδα να αμήνεται. Και δεν του άρεσε αυτό. Η Ελλάδα είναι μια φιλήσυχη χώρα, και όταν προσήρθε το Πρωθυπουργός της Ελλάδας με τον Τούρκο Πρόεδρο να συνομιλούν, ο Τούρκος έθετε τις αξιώσεις και εμείς απλά λέγαμε δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει αυτό. Άρα τι να την κάνεις μια τέτοια συνάντηση που εκ προημίου η άλλη πλευρά είναι κακόπιστη? Πρέπει να πείσει η Τουρκία ότι άγεται προς νομιμοφροσύνη και τότε θα βρει και το δρόμο της Ευρώπης. Διαφορετικά πρέπει να γνωρίζει Ευρώπη και ταραχοποιός χώρα δεν ταιριάζουν. Συνδέεται με την κακή πίστη της Τουρκίας η επικήρυξη των 8 Τούρκων στρατιωτικών την ώρα που έμπαινε στο αεροπλάνο ο Τσίπρας? Την ημέρα που πήγε ο Πρωθυπουργός μας, εκείνη την ημέρα επικήρυξε. Και όταν λέει επικηρύσει, τι κάνει? Ψάχνει για προδότες να παραδώσουν τους στρατιωτικούς. Αυτό, ό,τι έκαναν στον Οτσαλάν. Στον Οτσαλάν εξακριβώσαμε ποιος πήρε τα λίτρα. Και εκεί υπήρχε επικήρυξη. Εξακριβώσαμε ποιος εξ όλων μας, στο Ναϊρόμπι, μα οπουδήποτε, ποιος πήρε την αμοιβή. Μπορεί να έχουμε και τέτοια φαινόμενα τώρα. Ένας-ένας να προωθείται προς Τουρκία, κάποιοι να παίρνουν τις αμοιβές και να συντελείται μια τέτοιου είδους δοσοληψία. Είναι ανεπίτρεπτο την ώρα που πάει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να γίνονται τέτοιου είδους προγραφές και να λένε θα δίνουμε λεφτά για να μας παραδώσετε τους στρατιωτικούς, όταν γνωρίζουν ότι τα ελληνικά δικαστήρια έχουν χορηγήσει άσυλο. Άρα πρόκειται για ταραχοποιό χώρα. Γι' αυτό πάντα εγώ είχα την άποψη να εξοπλίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις όσο δυνηρό κι αν είναι. Αυτή είναι η θέση του Βασίλη Λεβέντη.
Να κάνουμε μεταξύ βιομηχάνων, μεταξύ ομογενών, εράνους, να αγοράσουμε F-35, να αγοράσουμε πάσης φύσεως οπλισμούς που χρειάζονται οι στρατιωτικοί μας. Αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνει ο Τούρκος. Αυτά τα άλλα να πηγαίνουμε και να συζητάμε δεν τα καταλαβαίνει. Αυτός μας θεωρεί τσογλάνια. Μάλιστα. Πάμε στο άλλο εθνικό μας θέμα, γιατί την Παρασκευή θα κληθεί το Κοινοβούλιο να ψηφίσει το πρωτόκολλο ένταξης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ή πρέπει να λέμε της Βόρειας Μακεδονίας, δεν ξέρω ακόμη, στο ΝΑΤΟ. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία για μια ακόμη φορά να υπογραμμίσετε, να πείτε εμφατικά πόσο κακή ήταν αυτή η συμφωνία, Πρόεδρε. Δεν ήταν απλώς κακή. Δεν ήταν κακή η συμφωνία, ήταν προδοσία, κύριε Σωτήρη μου. Μακάρι να ήταν απλώς κακή. Και εδώ συντέλεσε άσχημα και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που μιλούν για κακή συμφωνία και τονίζανε μόνο το θέμα γλώσσας και το θέμα ταυτότητας. Το θέμα ονόματος το είχαν καταπιεί και η Γεννηματά και ο Μητσοτάκης. Τα συλλαλητήρια γίνανε για το όνομα, δεν γίνανε ούτε για τη γλώσσα ούτε για την ταυτότητα. Και ο κύριος Μητσοτάκης έσπευσε και είπε, αν το ψηφίσει η Βουλή, τι να κάνουμε, το κράτος έχει συνέχεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό η θέση Μητσοτάκη αυτή είναι. Ψηφίσει από τη Βουλή, έληξε. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Το φρόνημα ενός λαού δεν καταπιέζεται επειδή βρέθηκε ένας πρωθυπουργός που τα παρέδωσε όλα. Οι λαοί έχουν και γνώμη. Και η γνώμη του ελληνικού λαού δεν ρωτήθηκε. Ούτε δημοψήφισμα έγινε, ούτε Συμβούλιο Αρχηγών, ούτε εξουσιοδοτήθηκε ο Κοντζιάς με τον Τζίπρα να πάνε στις πρέσπες. Μόνοι τους πήγαν, του κεφαλίου τους έκαναν και θα στηθούν δικαστήρια για το θέμα αυτό μετά τις εκλογές. Εμείς έχουμε σκοπό σαν Ένωση Κεντρών, το έχουμε διακηρύξει, έχουμε τον εξής σκοπό. Για να στηρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση σαν Ένωση Κεντρών, αν χρειάζεται η ψήφος μας, και εδώ ζητούμε από το λαό αυξημένη στήριξη ώστε να χρειάζεται η ψήφος της Ένωσης Κεντρών προς σχηματισμό κυβέρνησης, θα ζητήσουμε δημοψήφισμα μετά τις εκλογές. Δεν το κάναμε πριν την ώρα που έπρεπε, να θα γίνει το κάνουμε μετά, μετά. Μάλιστα. Μετά. Να βγει ένα 80% ότι δεν θέλει ο λαός στις πρέσπες και να κάνουμε διακήρυξη στα Ηνωμένα Έθνη και στις μεγάλες δυνάμεις ότι μπορεί να βρέθηκε ένας πρωθυπουργός που παρεχώρησε το ιερό όνομα της Μακεδονίας, αλλά ο ελληνικός λαός δεν εκβιάζεται ούτε το καταπίνει. Τέτοια προδοσία δεν καταπίνεται. Ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Είστε επανειδήν. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.